Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, ο διευθύντης του Μουσείου της Ακρόπολης, Δημήτρης Πάτερ Μαλής, μίλησε στους προσκεκλημένους της διοργάνωσης για την τεράστια καλλιτεχνική αξία των γλυπτών του Παρθενώνα και την ανάγκη επιστροφής του στο μνημείο. Μια σύντομη παρουσίαση θα πω για το νόημα που έχουν τα γλυπτά του Παρθενώνα, για το διαμελισμό τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εκτίθενται αυτά που έχει η Ελλάδα στο Μουσείο της Ακρόπολης, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τι μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης βλέποντας τα γλυπτά αυτά. Νομίζω ότι προσπάθησαν και αυτοί ανανεώνουν το ενδιαφέρον για τα κλασικά γλυπτά και αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Όπως ήταν φυσικό, αυξήθηκε η επισκεψιμότητα στο μουσείο και αυτό το σημειώνουμε ασφαλώς θετικά, αλλά παράλληλα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των επισκεπτών παρουσιάζοντας νέα έργα μέσα στην μόνιμη συλλογή, προσπαθώντας να εξυγχρονίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις εκθέσεις μας. Αυτή τη στιγμή τρέχει και μια σπουδαία έκθεση για ένα Κινέζο αυτοκράτορα του 18ου αιώνα, η οποία έχει επίσης μεγάλη επισκεψιμότητα. Γενικά το μουσείο θέλει ζωή και γι' αυτό δουλεύουμε. Μόνο ότι προέχουμε από τον ακαδημαϊκό χώρο, θα έλεγα ότι η καρδιά μου είναι για τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοιες διοργανώσεις, γιατί εδώ κανείς πραγματικά έρχεται σε επαφή με τους φορείς οι οποίοι δουλεύουν για το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στο μουσείο.